Να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι σημαίνει. Καταρχάς να πάμε στον Αύγουστο του 2015. Να πάμε. Νόμο 4336, το συγκεκριμένο ΦΕΚ, στη σελίδα 1015 έχουν καταγραφεί το ποια πλεονάσματα πρέπει να έχει το ελληνικό δημόσιο με ψήφους 222 βουλευτών, όχι με ψήφους 153 βουλευτών. Έχουν καταγραφεί λοιπόν στη σελίδα 1015 του ΦΕΚ, όπου είναι, λέει με σαφήνεια το τι θα πρέπει να γίνει το 16, 17, 18 και λέει το 2018 3,5% και μετέπειτα. Το μετέπειτα, το τι θα γίνει μετά το 18, είναι αυτό που συζητάμε αυτή την περίοδο. 19 και ποιο, ποια χρονική περίοδο, ποιο πλεόνασμα κτλ. Το 3,5 λοιπόν έχει ήδη συμφωνηθεί. Δεν είναι δυνατόν να το ξανακουβεντιάσουμε. Μάλιστα. Ή να βάλουμε τα χρόνια κάτι άλλο. Είναι διαφορά. Το τι θα γίνει από το 1/1/2019, γιατί για μας το πρόγραμμα τελειώνει και πρέπει να συζητήσουμε τι θα γίνει το 1/1/2019. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα. Τα μέτρα, ό,τι ψηφιστεί τώρα θα ισχύσει για το 2019. Δεν συζητάμε για μέτρα νωρίτερα. Πάμε λοιπόν. Και είναι αυτονόητο, δηλαδή στοιχειώδης αριθμητική λέει ότι αυτά εδώ τα μέτρα θα πρέπει να πιάσεις το πλεόνασμα το 3,5 για να μπορέσεις να έχεις τα επόμενα. Διότι αν δεν πιάσεις το 3,5% πλεόνασμα, όπως έχει ψηφίσει η Ελληνική Βουλή, το ξαναλέω με ευρύτατη πλειοψηφία, 222 βουλευτών, θα πρέπει να πάρεις μέτρα για να καλύψεις το 3,5%. Δεν κάνατε αυτό όμως, κύριε Αλεξιάδη. Δηλαδή και τώρα είχατε πλεόνασμα και το χρησιμοποιήσατε μάλιστα κατά πολύς με ό,τι δημιούργησε αυτό ως θέμα. Δηλαδή δίνοντας το, αυτό που το ονομάσετε 13η, ας το ονομάσουμε όπως θέλουμε. Αυτό δεν γινόταν. Όταν κάνατε ένα ή γίνεται ένα πλεόνασμα σε σχέση με αυτό που έχω συμφωνήσει, σε συμφωνία με τους δεσμούς θα λέγατε πως θα το αξιοποιήσετε. Καταρχάς, απλώς ξεκαθαρίζει το τοπίο πώς θα χρησιμοποιηθεί το συμφωνείτε από τώρα. Μια κουβέντα για αυτό που έγινε το Δεκέμβριο. Ναι. Να θυμίσω ότι το Δεκέμβριο πολιτικές δυνάμεις δεν ψηφίσαν τη σύνταξη που είπατε με τη δικαιολογία ότι θα δημιουργούσε προβλήματα. Ήρθαν μετά οι ίδιοι ευρωπαϊκοί θεσμοί και είπαν ότι δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Άλλωστε δεν καταλαβαίνω πώς ψηφίζει κάποια πολιτική δύναμη, για παράδειγμα το θέμα του ΦΠΑ στα νησιά και πολύ καλά κάνει. Αλλά αυτό λέει δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, ενώ όταν αφορά να δώσουμε κάτι παραπάνω στους συνταξιούχους, δεν το ψηφίζει. Αυτό όμως ο καθένας παίρνει την ευθύνη για το τι πρόκειται να κάνει. Σε σχέση με το 3,5% πρέπει να πιάσουμε τα πλεονάσματα του 3,5% για να υπάρξουν από εκεί και πέρα τα θετικά αντίμετρα. Διότι η απλή αριθμητική λέει ότι αν δεν πιάσουμε το 3,5% πρέπει να πάρουμε μέτρα για να καλύψουμε αυτό το ποσοστό. Ωραία. Τι αλλάζει δεν καταλάβαινε. Αυτό δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Γιατί παρουσιάζεται ότι είναι ένα επίτευγμα αυτό το 1%. Αφού και τώρα, όταν είχατε πλεόνασμα. Από την κυβέρνηση δεν εμφανίζουμε κάποιο επίτευγμα. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τα προβλήματα, ξέρουμε πολύ καλά το τι περνάει ο κόσμος. Στις 21 Φεβρουαρίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βγήκε με πλήρη πολιτική επάρκεια και είπε τα 4 μέτρα μέσα στα πλαίσια, μέσα στο πλαίσιο των οποίων θα κινηθούν οι διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε τα πάντα. Ναι. Για παράδειγμα, ό,τι μέτρα πάρουμε. Και αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Ό,τι μέτρα πάρουμε και επιβαρύνουν φορολογικά τους πολίτες, θα υπάρχουν αντίμετρα για να ελαφρύνουν τους πολίτες. Θα είναι ταυτόχρονα αυτά. Θα ψηφιστούν ταυτόχρονα αυτά τα μέτρα. Δεν θα ψηφιστούν στο μέλλον. Θα ψηφιστούν τώρα. Έχει δηλωθεί πάρα πολλές φορές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι θα ψηφιστούν ταυτόχρονα τώρα. Και θα ληφθούν και ταυτόχρονα. Μα σας είπα. Θα εφαρμοστούν και ταυτόχρονα. Το ένα μέτρο πρέπει να πιάσεις το 3,5%. Διότι αν δεν πιάσεις το 3,5%, με βάση αυτό που συμφωνήσατε τον Αύγουστο του 2015 και με αυτό το οποίο. Θα πάρεις μέτρα για αυτό. Θα πρέπει να πάρεις μέτρα για να καλύψεις αυτό. Άρα πώς θα πας τα αντίμετρα. Κύριε Τζαβάρα, για να δούμε. Μας είπε εδώ ο κύριος Αλεξιάδης. Νομίζω ότι είναι πολύ ειλικρινής. 222 βουλευτές όμως λέει ψήφισαν αυτό το. Είναι γνωστό αυτό, τι γίνεται. Το όχι.